Χριστόφορε, τι σε οθεί να ξεκινήσεις να γράφεις κάθε φορά? Τι με οθεί να ξεκινήσω να γράφω κάθε φορά, Η ανάγκη μου να πω μια ιστορία. Σήμερα είναι πολύ συγκεκριμένη ιστορία. Έχει να κάνει με την αγάπη. Είναι μια πρόσκληση που μου έκανε η Vogue και δέχτηκα γιατί σαν εμπειρία είναι μοναδικό. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Δεν έχω ξανά φωτογραφίσει κάτι και με εικόνες τέτοιες να πω μια ιστορία. Και ελπίζω να πάει καλά. Εδώ είναι το σακάκι που πρέπει να φορέσω. Όπως ξέρεις, το τεύχος της Vogue Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένο στην αγάπη. Τι πιστεύεις, είμαστε ανοιχτοί στην αγάπη? Αν είμαστε ανοιχτοί στην αγάπη, όχι. Γιατί αν ήμασταν ανοιχτοί στην αγάπη, δεν θα υπήρχε τόση δυστυχία και ταραχή γύρω μας. Δεν βλέπεις τι γίνεται? Πιστεύω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε ανοιχτοί στην αγάπη, γιατί αλλιώς νομοτελειακά θα καταστραφούμε. Οπότε πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην αγάπη. Η μόδα τι ρόλο είχε στον τρόπο που έπλασες αυτούς τους χαρακτήρες? Κοιτάξτε τώρα, για να είμαι ξεκάθαρος. Εγώ με τη μόδα δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά. Δεν έχω τόσο μεγάλη γνώση πάνω στη μόδα. Αλλά όλα αυτά τα κοστούμια τα υπέροχα τα οποία έχει φέρει ο Νικόλος ο Γεωργίου, ο στυλίστας, έχουν δώσει μια άλλη διάσταση και έχουν φτιάξει ρόλους. Και αυτό ήταν που θέλαμε. Μια ερωτική ιστορία με ρόλους. Ο επισκέπτης που έρχεται στο πανδοχείο, η κοπέλα που του ανοίγει, ο έρωτας που θα ζήσουν. Μια ιστορία μέσα από φωτογραφίες. Αυτό ήθελα να κάνω. Εσύ δέχεσαι αλλαγές από τους συνεργάτες σου? Εγώ ζητάω αλλαγές από τους συνεργάτες μου. Δεν δέχομαι απλά. Ο ρόλος του σεναριογράφου και του σκηνοθέτη μπορούν να συγκρουστούν? Ο ρόλος του σεναριογράφου και του σκηνοθέτη είναι δύο ρόλοι που αλληλοσυμπληρώνονται και την ίδια στιγμή, ναι, σε πολλές φάσεις αλληλοσυγκρούονται φυσικά. Αλλά έχουν ένα κοινό στόχο, να αφηγηθούν μια ιστορία.